Τώρα κυρίε και κύριοι, φωτιά είχαμε σε αυτοκίνητο στο λιμάνι τη Καβάλα σήμερα το πρωί. Η Ρένα Δεμεριτζίδου από την αίθουσα σύνταξη θα μα δώσει τι πληροφορίε. Ρένα. Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στου τηλεθεατέ. Έτσι ακριβώ, φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τι 7.30 το πρωί σήμερα σε όχημα στο λιμάνι τη Καβάλα. Εκείνη την ώρα να πούμε ότι είχε ξεκινήσει η επιβίβαση στο πλοίο για τη λίμνο. Το όχημα μαζί με τον οδηγό του βρισκόταν στην ουρά αναμονή για την επιβίβαση στο πλοίο όταν ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και ξεκίνησε να βγαίνει καπνός από το όχημα. Αμέσω οι λιμενικοί απομάκρυναν τα υπόλοιπα αυτοκίνητα που βρισκόντουσαν στην ουρά και με πυροσβεστήρε προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί. Να πούμε, Σάκη, ότι στο σημείο έφτασαν και δύο πυροσβεστικά οχήματα τη πυροσβεστική υπηρεσία. Μάρτιν, θα φαίνεται πω αποφεύγαν τα χειρότερα. Είχαμε όμω μια τραγωδία. Ρέναν στην Καβάλα, ένα 29χρονο, εντοπίστηκε νεκρό, κολυμπούσε στην περιοχή, στην παραλία τη Καραμοτή. Τι έγινε ακριβώ. Έτσι ακριβώ ένα δυσάρεστο γεγονό, καθώ χωρί τι αισθήσει του ανασύρθηκε ένα 29χρονο χρονο αλλοδαπό από τη θαλάσσια περιοχή τη αμόγλωσα φάρου στην περιοχή τη Κεραμωτή. Αμέσω στο νεαρό να πούμε ότι Όσοι βρέθηκαν εκεί έκαναν κάρπα για να μπορέσουν να το βοηθήσουν και με το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγεία Νέστο, όπου διαπιστώθηκε δυστυχώ ο το θάνατό του. Και φαντάζομαι έγινε παραγγελία για νεκροψία, νεκροτομή για να βρεθούν τα αίτια. Σε ευχαριστώ Εξεκλώς. πάρα πολύ, Ρένα.